Η πλειοψηφία των κριτικών προσαρμόσκασα νέα μέτρα ανάσκεσης της διασποράς του κορονοϊού την ώρα που Θεσσαλονίκη και Σέρες μπαίνουν σε 14ήμερο lockdown εξαιτίας της μεγάλης αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού. Νέα μέτρα από σήμερα με τη χρήση μάσκας να είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους, με τους περισσότερους πολίτες να συμμορφώνονται στα νέα δεδομένα. Ακόμα και αυτοί που λένε πιστεύω, δεν πιστεύω, καλύτερα να το σεβαστούμε όλοι μαζί για να πάμε παρακάτω. Να μην έρθουμε σε καταστάσεις καραντίνας και να ξανακλείσουν όλα τα καταστήματα και να ξανακλειστούμε μέσα στα σπίτια μας. Θέλουνε, δεν θέλουνε, οι άνθρωποι πρέπει να συμβαστούν. Δεν γίνεται χωρίς μάσκα. Στην υπόλοιπη χώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Εύχομαι να μην δούμε τέτοιες καταστάσεις στην Κρήτη μας. Στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε το νησί μας. Μάσκα βλέπουμε το τάβλι, ε? Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Έχετε συνηθίσει τη μάσκα? Αναγκαστικά. Αναγκαστικά τη μάσκα, γιατί η μάσκα σώζει 98 με 99%. Τα ψέματα τελειώσανε και οι συνωμοσίες. Αυτή τη στιγμή πρέπει να προστατευτούμε όλοι, διότι αν αναλογιστούμε το 1918 στην πανδημία τότε της γρίπης του Ισπανική που λέμε, πεθάνανε 200 εκατομμύρια καταγεγραμμένα. Στα Χανιά η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών δείχνει διάθεση να συμμορφωθεί στο μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις. Μάσκα παντού. Περιορισμός της κυκλοφορίας από τα μεσάνυχτα έως τις 5 το πρωί, κλείσιμο της εστίασης στις 11.30 το βράδυ και υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι τα μέτρα που καλούνται να εφαρμόσουν πολίτες στο νησί μας, το οποίο βρίσκεται στο επίπεδο επιτήρησης. Το Ρέθυμνο μέχρι χθες ήταν μία από τις περιοχές της χώρας όπου η χρήση μάσκας σε εξωτερικούς χώρους δεν ήταν υποχρεωτική. Όμως από σήμερα που τα δεδομένα άλλαξαν, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η πλειοψηφία των ρεθυμνιωτών εφαρμόζει πιστά το μέτρο. Σαφέστατα άλλαξε. Καινούργια καθημερινότητα, καινούργιοι ρυθμοί. Όλα καινούργια και πρωτόγνωρο για μας. Μάσκα. Μάσκα παντού. Αναγκαστικά πλέον από σήμερα παντού. Με έχει αγχώσει. Φοράω τη μάσκα παντού, μιλάω με τον κόσμο εδώ. Με έχει αγχώσει. Γενικά κινήσεις με προσοχή. Κινήσεις με προσοχή, αντισηπτικό, μέτρα. Αυτό το δεύτερο κύμα σας έχει έτσι αγχώσει? Δεν ξέρω αν έχετε και παιδιά ή ηλικιωμένους. Όλο τον κόσμο τον έχει αγχώσει το δεύτερο κύμα. Εντάξει, δεν το περιμέναμε τόσο έντονα. Αφού το λέει η επιστήμη, πρέπει να υπακούμε. Κυριακή στην εκκλησία. Αναλόγως, πάμε. Ανοχή τέλος. Το μήνυμα από τη Δημοτική Αστυνομία Ηρακλείου. Δεν κινδυνεύει η δημόσια υγεία, κινδυνεύει και η ελληνική οικονομία. Γι' αυτό επιβάλλεται η αστυνομική έλεγχη να είναι περισσότερο σχολαστική. Η κυβέρνηση που έβαλε τους τουρίστες μέσα και μας φέρανε άλλα τον άλλο. Πρέπει να προσέξει ο κόσμος, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Οπωσδήποτε να τα ακολουθήσουμε, διότι εάν δεν τα ακολουθούμε είναι εις βάρος όλων. Συνέχεια τη φοράω. Συνέχεια, ναι. Στα ξένα κράτη θωρώ και κοιτάζουν τους νέους όχι τους γέρους. Λένε να φύγουν αυτοί, κατάλαβες. Ενώ εδώ. Εδώ προσέχουν όλοι. Αυτή τη στιγμή περάσαν από εδώ 5-6 άτομα νέοι, ίσως φοιτητές, ίσως του Λυκείου και ξέρω ότι δεν φορούσε κανείς. Τα νέα μέτρα, όπως και τα προηγούμενα μέτρα, είναι εξουθενωτικά, έχουμε εξαντληθεί οικονομικά, δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε κάνει επιστολή στον Πρωθυπουργό, 50 πανελλήνια σωματεία. Δεν είναι το πρόβλημα εστίαση. Θέλουμε να εστιάσουμε στο πρόβλημα που είναι ο ιός και πώς θα βρεθούν λύσεις για την εξόντωσή του ιού, όχι της εστίασης. Δεν είναι σωστό να λένε σε ένα τραπέζι 4 άτομα και από την άλλη μεριά στα λεωφορεία στην Αθήνα. Να είναι σαν τις σαρδέλες. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν τα παιδάκια να αγκαλιαστούν, να παίξουν. Οι νέοι δεν μπορούν να ερωτευτούν και οι γέροι φοβούνται μην τους φάνε. Εγώ το σενάριο το είδα από το Πάσχα που μας κλείσανε. Ότι θα είμαστε κλειστά και τα Χριστούγεννα. Και να δούμε και παραπάνω θα τα βαστάξει το μέτρο. Γιατί η κατάσταση, αλλά η οικονομία πού θα βαστάξει. Και στην Ιεράπετρα, πολίτες σχολιάζουν τη χρήση μάσκας, ωστόσο πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων, η κίνηση στο κέντρο ήταν περιορισμένη. Ορισμένοι ακολουθούν το μέτρο, ορισμένοι πάλι όχι. Γιατί είναι υποφέρατη φορά και όλη μέρα τη μάσκα. Συνήθεια είναι, όμως είναι δύσκολο.
ό,τι σειρά κάνει συζήτημα.